Και να πάμε πού? Να πάμε στον κορυφαίο προορισμό παρατήρησης πουλιών, προσέξτε, στην Ελλάδα σίγουρα και σε έναν από τους καλύτερους προορισμούς παρατήρησης πουλιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρομαι στη Λέσβο, μια περιοχή, οι άνθρωποι της, φορείς και επιστήμονες βέβαια καταβάλουν τεράστια προσπάθεια προκειμένου να προσελκύσουν ξένους παρατηρητές, οι οποίοι βέβαια αυτό το διάστημα είναι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, που βρίσκονται στο νησί προκειμένου να προσεγγίσουν αυτό τον θεματικό τουρισμό. Εκεί το πηγαίνω εγώ, στο κομμάτι του θεματικού τουρισμού. Βρίσκομαι σε αυτή την περιοχή προκειμένου να παρατηρήσω πουλιά. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Νίκος Ζούρος, αξιέπαινη προσπάθεια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσος Λέσβου, διευθυντής στο Μουσείο, κύριος Ζούρος. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όμορφο, ξεχωριστό, τρανό το παράδειγμα της περιοχής σας και βέβαια των επιστημόνων του μουσείου σας. Πώς τα έχετε καταφέρει και ποιο το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της παρατήρησης πουλιών, για να καταλάβει και ο απλός τηλεθεατής. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις δράσεις ορνηθοπαρατήρησης που οργανώνονται στη Λέσβο την περίοδο αυτή. Όπως ήδη είπατε, η Λέσβος είναι ένας από τους γνωστούς προορισμούς και αυτή την περίοδο έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών από το εξωτερικό, μια και η Λέσβος διαθέτει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό υγροτόπων. Και στους υγροτόπους αυτούς οργανώνονται οι δράσεις παρατήρησης πουλιών, αλλά και οι δράσεις ενημέρωσης για τη σημασία των υγροτόπων και την αξία της ορνηθοπανίδας από τα στελέχη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Είναι πράγματι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η ορνηθοπαρατήρηση, με χιλιάδες οπαδούς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όπως γνωρίζουμε, η Λέσβος, επειδή βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης, πολύ κοντά σε έναν από τους κύριους διαδρόμους μετανάστευσης των πουλιών, διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ταυτόχρονα έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος, άρα παρέχει ασφάλεια που δεν παρέχουν άλλες χώρες της Εγγύης Ανατολής, έτσι ώστε να παρατηρηθούν τα ίδια πουλιά τα οποία μεταναστεύουν μέσω του ανατολικού διαδρόμου. Και έτσι κάθε χρόνο είχαμε στο παρελθόν και τώρα προσπαθούμε να αναβιώσουμε ξανά αυτή την μορφή εναλλακτικού τουρισμού μέσα από τις δράσεις που διοργανώνουμε, οι οποίες όμως πρέπει να πω ότι δεν απευθύνονται μόνο στους ξένους παρατηρητές. Έχουν σαν στόχο και τους ντόπιους κατοίκους, τους οποίους προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία, τα οποία επίσης καλούμε να έρθουν, να συμμετάσχουν σε τέτοιες δράσεις εντελώς δωρεάν, δράσεις που πραγματοποιούνται καθημερινά το πρωί αλλά και το απόγευμα. Το βασικό συμπέρασμα ποιο είναι? Στο κομμάτι των προβληματισμών που έχουν διατυπωθεί χρονικά διαστήματα, πυκνά χρονικά διαστήματα, που έχει να κάνει με τον πληθυσμό συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδών πτηνών. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται η επιστημονική υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, γιατί είναι πολύ σημαντική η καταγραφή των ειδών, του πληθυσμού κάθε είδους μάλλον, όπως και η πληροφορία αυτή να μπορεί να φτάνει έγκαιρα στους παρατηρητές για να ξέρουν πού, σε ποιο σημείο του νησιού έχει παρατηρηθεί ποιο είδος κάποια συγκεκριμένη στιγμή, έτσι ώστε να μπορέσουν κατά το χρόνο της παραμονής τους στο νησί, που μπορεί να είναι μία εβδομάδα, 10 μέρες, να επισκεφθούν τις κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν τα είδη αυτά, τα οποία είναι ιδιαίτερα σπάνια για αυτούς, δεν έχουν άλλα μέρη παρατήρησης, και έτσι όλη αυτή η επιστημονική προσπάθεια, αφενός μεν καταγραφής των ειδών και αφετέρου ενημέρωσης, έγκυρης ενημέρωσης των παρατηρητών σε πραγματικό χρόνο, είναι κάτι το οποίο
υλοποιείται μέσα από, μέσα από τη δουλειά των στελεχών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής. Πρέπει να σας πω επίσης ότι διοργανώνουμε και ειδικές ενημερώσεις στο κέντρο, όπου οι ορνηθοπαρατηρητές έχουν τη δυνατότητα να δουν το σύνολο των ειδών και να ενημερωθούν για το σύνολο των ειδών που θα μπορούσαν να παρατηρήσουν στη Λέσβο τη συγκεκριμένη περίοδο. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή πραγματοποιούμε στα αγγλικά για τους ξένους παρατηρητές τέτοιου είδους ενημερωτικές δράσεις, σε συνεργασία φυσικά και με τις επιχειρήσεις οι οποίες υποδέχονται αυτούς τους ανθρώπους και μένουν εκεί. Ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ενώ ταυτόχρονα... Ναι, ναι, ταυτόχρονα. Ακριβώς. Ενώ ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρουμε αντίστοιχη ενημέρωση αλλά και δράση παρατήρησης πουλιών για τα σχολεία με της με το καλό Λέσβο, να σας γνωρίσουμε σχολεία... από κοντά. Να προτρέψουμε και τους κριτικούς που θα βρεθούν εκεί στο νησί σας να έρθουν να σας γνωρίσουν και να μπουν σε αυτή την όμορφη διαδικασία ανακάλυψης θεμάτων που δεν γνώριζαν μέχρι χθες. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς, κύριε Ζούρο, να είστε καλά.